Ηγητά μου και μάχη με συνάδελφοι, το νέο του θανάτου κυκλοφόρησε μια σταδία ταχύτητα σε Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Λάμπρος Μαργαρίτας. Ο θάνατος είναι κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων και πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με την ένωσή του. Ωστόσο, είναι πολύ δυσάρεστο όταν κάποιος φεύγει, ενώ έχει ακόμα χρόνο και δυνατότητες να προσφέρει στην επιστήμη, στην κοινωνία, στην οικογένειά του. Έφυγες σε μια τέτοια στιγμή, ενώ είχες πολλά ακόμα να προσφέρεις, γεμίζοντας την κρύα και θλίψη τους φίλους, τους συναδέλφους, τους μαθητές και την οικογένειά του. Έφυγες όρθιος, ευθύς, αγωνιστικός, μαχητικός, όπως πέρασες όλα αυτά τα χρόνια από τα πανεπιστημιακά και δικαστικά και δικηγορικά έδρα. Ο θάνατος σε πήρε μακριά μας. Δεν θα πάρει όμως τίποτα από όσα τα θυμόμαστε από σένα. Ήσουν μια ξεχωριστή και πολύπλευρη προσωπικότητα. Ένα πρότυπο εργατικότητας που διακρινόταν για την ευημερία, τις απόψεις και την κλιματολογία. Ένας άνθρωπος που κέρδισε τα πάντα σε αυτή την ευθύτερη ζωή με μοναδικό εφόδιο, ένα κοφτερό και πρακτικό μυαλό. Ένα σταθερό μυαλό που ανέβη με εξαιρετική διάβολη και επιστημονική οριστερότητα το δόγμα του δικαίου και παράλληλα ασκούσε αντικειμενική κριτική με τον γνωστό ειδικό τρόπο έκφρασης. Τόσο στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου, όσο και στις δικαστικές έσοδες. Για την ορθή πρακτική εφαρμογή του ειδικού δικαίου. Αυτός ο ειδικός τρόπος έκφρασης που σε ξεχώρισε, υπενθύμησε σε όλους ότι κοντεύουν δεν είναι η σχολαστική ακρίβεια, αλλά η εμπνευσμένη εποπτεία της ορθής ουσιαστικής εφαρμογής του δικαίου. Με πολύ οδική και βαρύ πόνο, όλοι που μπει μέσα σε αυτή την εκκλησία, σου απευθύνουμε τον ίστατο χαιρετισμό. Διάβασα κάποιον ότι στους επικηδείους αναφέρεται πάντοτε η στερεότυπη έκφραση. Ο εκτυπών άφησε δυσαναπήρω το κενό. Ο καθηγητής Μαργαρίτης δεν άφησε κατά τη γνώμη μου κανένα κενό. Έδωσε ό,τι είχε προγραμματίσει να δώσει. Το τεράστιο και πολύμορφο έργο που προσέφερε από την οπτική συνολική επιστήμη. Άλλωστε το πλεονέκτημά σου ως πνευματικό τρόπο είναι ότι απήλθες ενώ πάντοτε το έργο σου παραμένει ζωντανό.